Θα έπρεπε να είστε στα break εδώ πέρα και να παρακολουθείτε γενικά τι κάνουμε. Ή μπορούμε να προτείνουμε όσο παίζει το break να έχει ένα παραθυράκι εδώ και να φέρνουμε. Πάμε. Να γίνει πρόταση. Γιατί? Χωρίς ήχο, να έχει μόνο εικόνα. Ναι, τέλειο. Στο αθόρυβο όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε σε κάτι γενέθλια, γιατί ήταν 35 χρόνια του Βάσου Ηλιάδη και πήγαμε στο event. Πήγες. Εντάξει, πήγα. Θέλω να μας τα πεις όλα μας. Τι συνέβη, ποιοι ήταν εκεί, πώς ήταν, τι φορούσαν. Θα σου πω ότι τους ρώτησα όλους. Τι φοράς, τι φοράς. Ναι. Τα θυμάσαι. Φυσικά και θυμάμαι, τι εννοείς. Κοιτάξτε, μνήμη. Δεν υπάρχει αυτό. Θα στα πω εγώ, αγάπη μου, να στα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη εμφάνιση, η οποία είναι η Άννα Ιφάκα. Λαμπερή. Είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο φόρεμα και η εμφάνισή της. Δική της δημιουργία, να σας πω. Sorry που διακόπτω, να πούμε ότι είναι ένα γενικώς φορτωμένο event. Τι εννοείς, αγάπη μου, φορτωμένο, καλαμαρά μου, φίλε? Εννοώ ότι φορούσαν τα πολύ καλά τους. Δηλαδή, ήταν formal, είχε και dress code. Πάρα πολύ. Επίσημη εμφάνιση. Θα δούμε δηλαδή πράγματα και θάματα. Για πολύ πράγμα. Καλά κάνεις και το σημειώνεις αυτό και θα σου πω ότι ό,τι έβαζες δεν ήταν αρκετό. Δηλαδή μπορούσες να βάλεις κι άλλο. Ένιωσες λίγες εσύ? Όχι, αλλά θα μπορούσα να βάλω και κάτι παραπάνω. Να το κάνεις την επόμενη φορά. Στα 36. Στα 36 λοιπόν. Η Άννα Ιφάκα πήγε με δική της δημιουργία, όπου έχουν σας πω και το κουτσομπολιό της υπόθεσης. Λίγες μέρες πριν δεν ήταν έτοιμο αυτό το ρούχο, πρόλαβε και το ετοίμασε για το συγκεκριμένο event. Ήρθε μια νεράιδα και το έφτιαξε από πάνω έτσι το. Η ίδια είναι η σχεδιάστρια, δεν είναι νεράιδα. Δεν είναι τέλειο να σχεδιάσετε και να τα κάνεις μόνο στα ρούχα σου. Τέλειο. Μπορώ να το κάνω. Τι ωραίο. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι ένα cocktail φόρμα, ιδανικό για τη συγκεκριμένη βραδιά. Μ' αρέσει που είναι κόκκινο και δεν κλείστηκε στο μαύρο, ας πούμε, στο κλασικό. Πολύ ωραία εμφάνιση. Τάνια. Εγώ την προτιμώ με τα bandage dress που είναι έτσι, αυτά, τα δικά της τα φορέματα, τα λαστιχένια. Έλα, το λαστιχό. Παιδί μου, εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό που λένε. Έλα που δεν ξέρεις που λες τα φορέματα της. Ναι, που είναι δηλαδή το ατού της παραπάνω. Μ' αρέσει, εντάξει, μ' αρέσει και με το bling bling, αλλά την προτιμώ με το άλλο στυλ. Να μου πεις, αφού είπες ότι έπρεπε να βάλουν τα καλά τους, λογικό, αλλά εντάξει. Είχαμε εντωμεταξύ, μεταξύ μας που μιλούσαμε όλες όσες τα πηγαίναμε στο event, είχαμε μια διαμάχη σε εισαγωγικά. Τι θα πάρουμε, κοντό ή μακρύ? Δεν ξέραμε. Τελικά νομίζω ότι όλες το βρήκαμε στο σύνολο, βγάζαμε μια ωραία φωτογραφία. Αυτά είναι τα προβλήματα, κοντό ή μακρύ. Ναι, δοκιμάσαμε κοντό ή μακρύ, εκεί, έτσι. Περνάμε στην επόμενη, η οποία είναι η Ισμήνη Παπακώστα, η οποία φοράει δημιουργία της προηγούμενης κυρίας. Μια χαρά. Θα προτιμούσα να φορέσει και το προηγούμενο ρούχο. Δεν πεθαίνω για το συγκεκριμένο. Βλέπω κάτι σαν πέτρες που δεν ξέρω. Είναι παγέτα. Και έχει και πέτρες. Αυτό δεν. Λίγο γοργόνα, μια γοργόνα στο νερό νομίζω. Δηλαδή, αν είχε ουρά, θα ήταν σίγουρα γοργόνα, αν το σκεφτείς. Και είναι θετικό. Βγαίνει και σε μακρύ το συγκεκριμένο. Γι' αυτό. Πόσο διαβεσμένη. Αλλά έχω να σας πω ότι από όλο αυτό με ενοχλεί το εσωτερικό. Η διαφάνεια, λες. Το μπέζ από μέσα. Δηλαδή, αν το έβλεπα με κάποια άλλη απόχρωση, κάποιο άλλο, ίσως να είναι πιο κλειστό στο λαιμό, να ήταν ακριβώς fitted πάνω στο ρούχο, κάτι τέτοιο. Είναι και λίγο 3D, αν δείτε, ενώ έχει πράγματα που εξέχουν, ενώ το καταλαβαίνεις. Ίσως με τα γιαγιά το έβλεπες διαφορετικά, αν φόρουσες αυτό. Ναι. Γι' αυτό δεν Όντως, το βλέπω. Δεν φοράω το 3D γυαλί να το βάλω τώρα, για να το δω, εξαιρετικό. Άλλαξαν όλα. Τάνια, που το φορούσες? Θα το φορούσα, αλλά με ενοχλεί το ίδιο που σε ενοχλεί και εσένα, το ύφασμα από μέσα. Και με ενοχλεί που το βλέπω, κατάλαβες, βλέπω τη διαφορά. Ξέρεις τα όρια του. Ναι. Μ' αρέσει που ενοχλήθηκε η Τάνια εγώ τώρα. Γιατί δεν ενοχλήθηκε ποτέ. Μ' αρέσει που ενοχλήθηκες και έτσι. Καλά, μην φαντάσεις, ενοχλήθηκα τώρα. Τώρα δεν τον παλώνεις, τώρα το πες, πέρασες το συντηρητικό χρόνο, τέλος. Ναι, εντάξει. Περνάμε στην επόμενη, η οποία σίγουρα θα συμφωνήσει η Τάνια ότι της αρέσει. Μελίνα Φίσα, με δική της δημιουργία. Τέλειο. Και τις κόρες της. Έτσι έχουν κάτι μαζί. Όχι, αγάπη μου, έχεις προτεραιότητα. Μπορείς να μιλήσεις. Σε ευχαριστώ. Πάντα. Τι ευγένεια. Εμένα μου αρέσει που το στυλ της δεν το αλλάζει για τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και αν αυτό το event ήταν formal και όλες επέλεξαν φόρεμα, αυτή φόρεσε το παντελόνι της, μια slip μπλούζα και αυτό από πάνω που είναι καθαρά το στυλ της και ξεχωρίζει και είναι πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά ήταν λαμπερό το συγκεκριμένο. Δηλαδή, επέλεξε το σωστό από αυτή τη συλλογή. Ταιριάζει. Πάντα μου αρέσει. Θεωρώ όμως ότι την έχω ξαναδεί με αυτό το τρόπο που έχει φτιάξει τα μαλλιά της, με αυτά που φοράει. Δεν βλέπω χέρια και δεν βλέπω και πατούσες.
Απλά βλέπω ένα κορμό και λαιμό και κεφάλι που είναι τέλεια. Όλα δεν βλέπω χέρια και πατούσε. Ναι, αλλά είπαμε ότι δεν τρομάζει αυτό. Όχι, δεν με τρομάζει. Δεν είπαμε ότι τι πατούσε δεν πρέπει να τι βλέπουμε. Ναι, το χέρι όμω θα τα κρύψουμε. Τι να δείξουμε, τα μάτια μα και τη μύτη μα. Άμα είναι ωραία, γιατί όχι. Θα μείνω τα μάτια δείχτα. Τα μάτια τη Έλλη. Μόνο αυτό. Το έχω ξαναδεί. Μ' αρέσει πολύ και είναι και λίγο χριστουγεννιάτικο. Η όλη κατάσταση. Δηλαδή είναι λίγο Άγιος Βασίλης, αλλά βάζει το σκουφάκι από πάνω. Τι λες, μωρέ, στη γυναίκα. Είναι λίγο με το κόκκινο, με το. Ναι, ωραίο. Εσύ μπορεί να σου πούμε Άγιος Βασίλης με καρό. Ναι, να βάλω και το σκουφάκι, όμως μου λείπει. Ωραία, στο επόμενο γύρισμα, μην ανησυχείς, τα έχουμε. Περνάμε στους νέους σας φίλους, ξεκάθαρα. Εντάξει, παιδιά, τι να πει για αυτό το προεδρικό ζεύγος. Εμείς, επειδή τον είδαμε και από πριν τον πρόεδρο, ήθελα να πάω να του πω ότι, πρόεδρε, πολύ σωστή επιλογή της γραβάτας. Το, ναι. Χρώμα, το χρώμα για γιατί τόση ώρα περάσετε μαζί, γιατί δεν το τάπες. Δραματικά... δεν ένιωσα τόση οικειότητα. Ναι. Τη φωτογραφία όμως μια χαρά τη βγάλατε. Έτσι. Και ήρθε και μας χαιρέτησε εύχαρος εκεί ο κύριος Αναστασιάδης. Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα αγαμένα μας έτσι, προεδρικά ζεύγη. Η κυρία Αναστασιάδη φοράει... πολύ ωραίο γκλίτσερ. Είναι φόρμα, λίγο, είστε στο ίδιο mood με την κυρία Άντρη, λαμπειρίζεται. Πολύ ωραίο σύνολο και δύο. Είναι στο στυλ της. Πάντα. Αυτό δεν φεύγει από το στυλ της. Το υποστηρίζει πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραίο ζεύγος και περνάμε στην τελευταία εμφάνιση για σήμερα. Πολύ γρήγορα ήμασταν. Σόλια Κυπριανού με το bandage dress. Είδες τι εννοούσα. Να βάζουμε μετάφραση από κάτω για τον κόσμο, έτσι. Δεν τα ξέρουν όλοι. Εγώ πήγα δεν τα ήξερα. Εντάξει. Τα μαθαίνω. Τώρα το έμαθες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω δεν θα θέλει το δερμάτινο από πάνω. Το κάνει λίγο πιο απλό σε μια βραδιά. Αυτό ήθελε να μα και εγώ δερμάτινο. Όχι, σε αυτή τη βραδιά θα τα βάλει γούνα από πάνω. Και εγώ έβαλα. Γούνα έπρεπε κι εσύ. Όχι, δεν θα αλλάξει. Έβαλα όχι μόνο δερμάτινο, έβαλα και μοβ δερμάτινο για να σε εκνευρίσω ακόμα περισσότερο. Εξαλή, έτσι. Μόνο αυτό έχω να πω. Κατά τα άλλα, μου αρέσει το φόρεμά της. Είναι ωραίο. Να σου πω κάτι. Μετά από αυτό το event, ο κόσμος βγήκε. Πήγανε για φαγητό και αυτά. Δεν μπορείς τώρα να είσαι με τις γούνες και όλα. Μιλάς, κάτσε τώρα, περιμένετε. Μιλάει η Εύελιν Καζατζόγλου. Μετά τα καλυστία πήγαμε σε φούρνο και ήταν με το φόρεμα όλο το διαμάντι. Ήταν αυτά και κυκλοφορούσε. Ναι, αλλά δεν τη άρεσε. Και έπαιρνε τυρόπιτες. Τη άρεσε. Γιατί μπορώ. Καλή καλά. Εννοείται. Το έζησε. Ναι, το έζησα. Αφού χόρευε κιόλα. Λοιπόν, θα μείνουμε στο χώρο τη μόδα, αλλά θα πάμε στο πιο μαγιό κατάσταση, γιατί η Μάρσια Θρασιβούλου μας μίλησε για τη συλλογή της, για τον έρωτα. Τον έρωτα τι σου είπε δηλαδή. Έρωτα. Είναι ερωτευμένη. Θα σου πω. Θα σου πει μάλλον. Περίμενε. Μάρσια Θρασιβούλου. Φανταστική, καταπληκτική, πανέμορφη.